μαλάκα, θα γίνω εγώ τώρα στρέμπερ. Φύγε ρε από μπροστά. Εσύ μη μιλάς ρε τώρα. Ρε πώς τη χώτρε της κέγας. Τι βάλες σου σύντο φλακά. Έχεις σου. Ρε. Με βάρεσε. Μην το βάρεσε μαλάκα. Ωραία, το βάρεσε και εγώ τέλος. Λοιπόν, αρχικά, να πούμε ότι τώρα που το ξανασκήδα, αυτό το το μπουνίδι θύμισε λίγο. Θύμισε λίγο το τυφά που είχε και ο Σνίκη. Καλό ότι είναι και δύο Σνίκη. Ο αντιγραφτής του, το αντένας είχες αυτό. Θες, άμα ήμουν αυτό τώρα στη θέση του, θα την είχα μαζέψει και θα του είχα βάλει έτσι. Ναι, αλλά ο Ντίος λέει ότι δεν είχες τίποτα. Να του βάλω, θες να με αφήσει να του βάλω εγώ να δούμε. Κι αν μου πονάει το δικό μου το δικό. Την έφαγε και γελάει ρε μαλάκα. Δίος, έλα εδώ ρε. Νομίζω ότι δεν καταλαβαίνω. Εν τω μεταξύ, που λες για τον. Όχι μόνο τον είπαμε η Μάμπη, μετά αντί να πει συγγνώμη, σαν δικαιολογεί και το συνεχίζει. Ναι, ρε φίλε, γιατί η Μάμπη δεν το είπε με τέτοιο. Η Μάμπη έτσι μιλάει, γιατί η Μάμπη σε ίδρυμα μεγάλωσε και έχει προβλήματα. Και εντάξει, είναι και αυτή, το είπε μόνο στην αμαία. Όταν κάποιο είναι αμαία, μπορεί να πει τον άλλο αμαία. Ο πουτάρα γύρω Πετρά, που μάλλον και αυτό είναι αμαία και πρέπει να τον λογίζουμε και τον βαριάζουμε σαν αμαία και όχι σαν φυσιολογικό. Ωραία. Daddy. Είναι και αυτό. Αυτό το λέει υποτιμητικά. Η Μάμπη δεν το είπε με άσχημο τρόπο. Και δεν χρειάζεται να τη βάρεσει. Εγώ τη βάζει με πολύ δύναμη τον μπάσταρδο. Με πολύ δύναμη. Σαν πολύ καλή του τον Ντίο, στο χορηγό φάση να ήταν. Ο Ντίο, ρε φίλε, δεν είναι χορηγό φάση. Τρώ και αντέχει παρά να. Τι έχασε χθε η μέρα φάπα ήταν. Σήμερα το πρωί ήταν αυτό. Κρυπτό. Σήμερα το πρωί μεσημέρι ξύπνησα εκεί, πήγα λίγο. Κάτι λέγανε για να ρίξουν ποτήρι στον αέρα και εγώ λέω να του ρίξει λίγο από το καπάκι ξέρω, του νερού και να του ρίξει λίγο νερό έτσι. Και ο Ντίος για κάποιο λόγο το θεώρησε σωστό να ρίξει το μισό ποτήρι. Αλλά το καλό δεν ήταν το νερό ή το μισό ποτήρι. Έτσι πως το ρίξε. Δεν το ρίξε, λοιπόν, έκανε φλάτς μπρο, ήταν καλό πράγμα μπρο. Αλήθεια, του άρεσε, είναι λετσίτ αυτός. Ναι ρε. Σαν αυτός φαγιάρι ήταν μπρο. Βγάλε το τσαντάκι. Εν τω μεταξύ, με πέτυχε, με πήρε ξυστά και με πέτυχε στο τσέγκ, το άνοιξε. Να, ναι, ισχύει. Το πάτησε από μπροστά, λέει, και έκανε πάπ' αυτό. Είναι legit αυτό. Ναι, ρε. Είναι legit, δεν με. Πουτάνα, ρε. Πρώτα απ' όλα, εγώ ξενέρωσα με τον πουνί του αεράκι, γιατί. Ήταν φουλ κακό μπροστά, να φαγάζεται. Πέρα από αυτό. Πήρε ξυστά. Ρε φίλε, το παλικάρι αυτό έχει κάνει άπειρες τρολιές γενικά και με την παρέα του και με τους φίλους όλους αυτούς κατά καιρούς. Και το έχουν κάνει σίγουρα χειρότερα και παίζει να μην είχε ευρεάσει τόσο. Λετζί, μαλέκα. Άντε γαμίσε το μαλάκα, μια συγγνώμη στον πατσαβού να μ' αναφέρετε. Εγώ το θέλω, είμαστε ίσοι και μπορείτε να καλέ. Και μετά επειδή έφαγε αυτό το μπουνίδι, έδωσα ιδέα στο αεράκι να φάει κι αυτό μία. Γιατί εντάξει ήταν υπερβολή μπουνιά, δηλαδή μπορούσε να το σηκωθεί να του κάνει κάτι ξέρω, στο κεφάλι ένα έτσι ένα σπρώξιμο να του κάνει ξέρω, κάτι. Αλλά αυτό το μπουνί ήταν ακραίο. Okay, και μετά δέχτηκαν να κάνουν αυτό εδώ το πράγμα. Δεν με νοιάζει Παναγιώτα, έλα, παίζει ρόλο, πάμε. Μαλάκα, εντάξει δεν βαζόχα μεγάλη πουτάνα ρε φίλε, δεν ξέρω. Γουστάρει τέτοια πράγματα. Γουστάρει να τρώει σφαλιάρι, γουστάρει να του κάνουν πράγματα, να του τσιμπάνε ρόγια, να του τσιμπάνε πράγματα, να του κάνουν για να τον παραβιάζουν γενικά, δεν ξέρω τι γουστάρει ακριβώς. Αλλά μάλλον είναι γεννημένη πουτάνα έρακι. Αλλά δείτε εδώ τον Δίος που λέει. Τι να νομίζω δεν πήγαινε λέει. Δίος, έλα να μιλείς για την φάπα λίγο, έλα εδώ. Από τις προσφορές. Τι? Θα μιλήσεις προσφορές. Ποιες προσφορές, μπάσταρδο. Μην κάνω προσφορές. Στα αρχίδια μου, βούλωσα το μετά, όχι ακόμα. Δύο πίτες. Όταν σε πληρώσω να ρωτήσουν εδώ. Να με ρωτήσανε.